Γερμανός, Αλέκα μου, θα πάψει ποτέ να είναι πηγή έμπνευσης για σένα, είτε άμεσα είτε έμεσα? Έμεσα πάντα είναι στο μυαλό μου. Αν πει κάποιος συγγραφέας ότι το βιβλίο του, οποιοδήποτε βιβλίο, δεν έχει είτε λίγο είτε πολύ και κάτι από εκείνον, λέει ψέματα. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που φοράμε τα κουστούμια στους ήρωές μας. Εμείς το δίνουμε. Άρα, από κάπου επηρεαζόμαστε. Το πιο λογικό είναι οι καταβολές μας. Εγώ είμαι λοιπόν μια ορχομένεια. Έχω πολλά στοιχεία. Μπορεί να μην φαίνονται, να μην είναι όπως τα σμαράγδια που είναι ξεκάθαρα ο κοπανός. Αλλά σε όλα βάζω κάτι. Το θέμα είναι, ο ορχομενός με εμπνέει και δεν θα σταματήσει να το κάνει. Και τον αγαπώ πολύ, τον τόπο μου. Είμαι περήφανη που είμαι ορχομένια, ορχομενίτισσα. Έτσι το λέω και το ευχαριστιέμαι. Θέλω όμως να... ο τόπος αυτός να πάει παραπέρα. Παρακάτω δεν μπορεί να πάει. Παραπέρα όμως μπορεί. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Και το είπα και πριν. Εγώ αυτό μπορούσα. Δηλαδή, αν αυτό έχει να κάνει με το ότι τα σμαράγδια μπορεί να φέρουν τουρισμό ή μπορεί να φέρει αναγνώστες σε μένα και εκείνοι με τη σειρά τους να πούνε ότι ναι ρε παιδί μου, θέλω να πω και εγώ να επισκεφτώ τον ερχομενό, εγώ μέχρι εδώ το μπόρεσα. Από εκεί πέρα, σκυτλοδρομία είναι. Εγώ δίνω σκυτάλι σε σένα, εσύ στον άλλον και προχωράμε. Δεν γίνεται με έναν, γίνεται με το μαζί. Άρα λοιπόν ο τόπος αυτός έχει ανάγκη αυτό το μαζί, που είναι πολύ σημαντική λέξη, το παραπέρα, και εγώ θέλω να το δω και παραπάνω. Είμαι πολύ αισιόδοξη γι' αυτό. Έτσι θέλω να είναι. Θέλω να έρχομαι στις πηγές και να όπως ήρθαμε σήμερα, να απολαύσουμε τους καφέδες μας και να είμαστε σε ένα ωραίο χώρο. Να είναι όλα καθαρά, να βλέπω τα νερά έτσι όπως είναι εδώ στο εξώφυλλο, έτσι όπως είναι στο βίντεο του βιβλίου που μπορούν όλοι να το αναζητήσουν στο YouTube, έτσι να νιώσουμε και αυτή την περηφάνεια για τον τόπο μας. Και δεν θέλω να μαθαίνω είτε όταν έρχομαι είτε όταν είμαι στην Αθήνα για ανθρώπους που δεν σέβονται τους χώρους. Δηλαδή η καθαριότητα είναι βασική. Δεν μ' αρέσουν τα πεταμένα ποτήρια που βλέπω εδώ πέρα. Δεν μ' αρέσει να γίνονται ζημιές και να σπάνε. Δεν είναι ότι βανδαλίζω κάτι. Αυτό κάντε στο σπίτι σου. Ο τόπος δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά θέλει τη φροντίδα μας. Όταν εσύ χτίζεις και εγώ γκρεμίζω, δεν γίνεται. Γι' αυτό είπα για το μαζί, το παραπέρα, το οποίο θα το πάρω πίσω και θέλω μόνο το παραπάνω. Να και μια ακόμα ευχή για το 2023. Τον ερχομενό παραπάνω, ψηλά.